Αυτά, αν τα κάνουμε, θα πάψουμε να τρέφουμε τον κορονοϊό. Ο καθένα και κάθε μια ατομικά έχουμε ευθύνη απέναντι στον εαυτό μα, απέναντι στου ανθρώπου που αγαπάμε και έναντι τη κοινωνία. Ιδίω, όμω, έχουν ευθύνη οι επαγγελματίε και οι εργαζόμενοι, από τα εμπορικά καταστήματα μέχρι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντο και από τα ξενοδοχεία μέχρι τι μεταφορέ. Επαγγελματίε και εργαζόμενοι που είναι, όλοι, πολύτιμοι σύμμαχοι. Σε αυτόν τον αγώνα. Η κυβέρνηση του καλεί να συνεχίσουν να είναι σύμμαχοι και πρεσβευτέ σε αυτόν τον αγώνα. Πιστεύουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία θα συνεχίσει, όπω το έκανε και μέχρι σήμερα, να ανταποκρίνεται με υψηλό αίσθημα ευθύνη σε αυτό το πρόσθετο καθήκον που επιβάλλει η αντιμετώπιση τη πανδημία. Διαβεβαιώνουμε ότι η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει όλου του μηχανισμού ελέγχου που έχει στη διάθεσή τη για να προστατεύσει του πολλού υπεύθυνου από τους λίγους επιπόλαιους. Από σήμερα μπαίνει σε εφαρμογή ένα σχέδιο εκτεταμένων ελέγχων... από όλες τις κρατικές και περιφερειακές υπηρεσίες... υπό τον συντονισμό της ενιαίας αρχής διαφάνειας. Τα πρόστιμα για παραβάσεις είναι αυστηρά. Σε μια περίοδο δυσπραγίας μάλιστα γίνονται πιο αυστηρά. Είναι όμως το χέρι όλων των επαγγελματιών και των εργαζομένων... να τα αποφύγουν, τηρώντας τους κανόνες που είναι κοινοί για όλους Βαριά είναι τα πρόστιμα, για παράδειγμα, και για του επιβάτε στα μέσα μεταφορά, όχι μόνο στι αστικέ συγκοινωνίε, αλλά και στι λοιπέ χερσαίε, ακτοπλοϊκέ και αεροπορικέ μεταφορέ. Θα είναι όμω πολλαπλάσιο το οικονομικό κόστο, αν επιτρέψουμε να αυξηθούν τα κρούσματα του κορονοϊού, να γεμίσουν τα νοσοκομεία μα και να κινδυνεύσουμε να χάσουμε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, δύο μήνε που αναμένεται να δώσουν ανάσα στι τουριστικέ περιοχέ. Και θα είναι εγκληματικό αν από επιπελαιότητα αφαιθούμε να χαλαρώσουμε, θέτοντα σε κίνδυνο την υγεία αγαπημένων μα προσώπων. Αν χαλαρώσουμε, θα το πληρώσουμε. Σε ό,τι αφορά την οικονομία,